Μια ιστορία γυναικείας απελευθέρωσης είναι η ταινία «Έμμα» του χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαραΐν. Γυρισμένη στο εξωτικό Βαλπαραΐσο, το έργο καταπιάνεται με τη δραματική καταγραφή συναισθημάτων μιας χορεύτριας με φόντο ένα άκαμπτο κοινωνικό περιβάλλον. Το αγαπημένο έργο της Jane Austen, η «Έμμα», μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με την Άνια Τέιλορ Τζόι στο ρόλο της γοητευτικής έξυπνης και πλούσιας Έμμα, που ζει σε μια μικρή, σχεδόν βαρετή πόλη, γι' αυτό απολαμβάνει το ρόλο της προξενήτρας. I can't imagine anybody else directing it like this, because the thing about Austen is it is witty, it is supposed to be funny, but you're laughing not just with the characters, but also at them, and Austen really got that immediately. So there were elements of, you know, slapstick that we put in there, and we're kind of genre hopping all over the place, and it always felt special, and I think seeing the finished product, it was what we thought it was going to be. Miss Smith? A message for Miss Smith? I never thought of Miss Smith in the whole course of my existence. Emma Woodhouse is a girl who has what you might call good old-fashioned, what you'd call now control issues, who likes to arrange people in pairs and gets herself into trouble. Σε αυτή την στο χαρτί απαστράπτουσα σάτυρα των κοινωνικών τάξεων και της δύσκολης ενηλικίωσης, η Έμα πρέπει να περιπλανηθεί, να λάβει μέρος σε πειραγμένους αγώνες και να κάνει λάθος βήματα για να βρει την αγάπη που υπήρξε εκεί από την αρχή. Οι λάτρεις των βρετανικών κοπής ταινιών θα απολαύσουν αυτή τη μεταφορά της Έμα. Miss Woodhouse! Miss Woodhouse! Such news!